Η δημόσια υγεία νοσεί βαριά. Το ζήσαμε την περίοδο που τα δημόσια νοσοκομεία μετατράπηκαν σε μιας νόσου και χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και οι συνέπειες συνεχίζονται. Το βλέπουμε στα δημόσια νοσοκομεία που γονατίζουν από ελλείψεις και την εμπορευματοποίηση. Στα επίγοντα με πολλή ώρες αναμονές και εικόνες απόγνωσης. Στενάζουν πραγματικά τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί πάσχουν από χρόνιες ασθένειες υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης, τεράστιων ελλείψεων μόνιμου προσωπικού και με το υπάρχον μόνιμα εξαντλημένο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για ασθενείς και γιατρούς. Αυτή την κατάσταση συντήρησαν όλες οι κυβερνήσεις και επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Και τι να πρωτοπεί κανείς. Στον Ευαγγελισμό, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, υπάρχουν κλειστές κλίνες και ατέλειωτες ουρές. Χρειάζεται πρόσληψη ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν αξιοποιούνται εκατοντάδες πλέον εξειδικευμένων που εκπαιδεύτηκαν στη διάρκεια της πανδημίας στην επίγουσα νοσηλευτική και ΜΕΘ, και τώρα είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και όμως θα μπορούσαν άμεσα να προσληφθούν στις εκατοντάδες κενές θέσεις των νοσοκομείων. Όπως και ο άμεσος εξυγχρονισμός της αιματολογικής κλινικής και της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Τα έχουμε καταθέσει με ρωτήσεις και ποτέ δεν μας απαντήσατε. Ορίστε για τα πρακτικά. Το ίδιο στο Αττικό. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, εμπορευματοποίηση και τώρα απογευματινά χειρουργία με αμοιβή. Ντροπή. Οι ελλείψεις μισοκαλύπτονται με προσωρινά μπαλώματα, με εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας που αγγίζουν το 40% του συνολικού προσωπικού και καμιά κυβέρνηση δεν ομοποιεί. Προσλήψεις ζητούσαμε, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως και επαναλειτουργία του νοσοκομείου Λιμωδών, Αγία Βαρβάρα. Και απάντηση δεν πήραμε. Δύο φορές μέσα στο 2023 καταθέσαμε ερωτήσεις που δεν καταδεχτήκατε να απαντήσετε. Ορίστε για τα πρακτικά, αλλά τεράστιες οι ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Ακόμα και στο μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή επίγουσα, σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του. Και εδώ αναλυτικά καταθέσαμε ερωτήσεις από τον Απρίλιο του 2023. Ποτέ δεν μας απαντήσατε. Απαξιωτική συμπεριφορά για την υγεία του λαού. Ορίστε και αυτό για τα πρακτικά και με αριθμό πρωτοκόλλου για κάθε απόδειξη. Αλλά και στον Πειραιά εκρηκτική είναι η κατάσταση. Στο Τζάνιο νοσοκομείο κλείσατε την παιδοψυχιατρική κλινική, που αν και ήταν το μοναδικό παιδοψυχιατρικό τμήμα για τις ηλικίες 14 ετών στη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και όλο το Αιγαίο, εξυπηρετώντας πάνω από 1.000 νέα περιστατικά ανά έτος. Και να μην πω για την παράδοση σε ιδιώτη του μαγνητικού αξονικού τομογράφου στο κρατικό Νίκαιας, που βέβαια την άγρια νύχτα μένει κλειστός και κινδύνεψε νοσηλεύομενος ασθενής. Και πολύ περισσότερο είναι η απειλή κλεισίματος της μονάδας μαστού στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά. Και βέβαια η υποστελέχωση του φαρμακευτικού του τμήματος που το οδήγησε σε διακοπή λειτουργίας όταν νόσησε ο μοναδικός φαρμακοποιός. Με συνέπειες, ακύρωση θεραπείων, δυσχερής χρέωση φαρμάκων και άλλα, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία εκατοντάδων καρκινοπαθών. Αντί να λύνετε τέτοια ζητήματα, γιατί κάνατε περιοδία, κύριε Υπουργέ, μαζί με τον Πρωθυπουργό, χτες προγραμματίστηκε μη ογκολογικό χειρουργείο. Μη ογκολογικό χειρουργείο επιπληρωμή, όταν στην ουρά περιμένουν εκατοντάδες καρκινοπαθείς ασθενείς.
Δίκαια λοιπόν διαδήλωναν οι εργαζόμενοι με συνθήματα όπως «Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις, κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις». Βέβαια, στις ερωτήσεις για τα νοσοκομεία μπορεί να αποφεύγετε να απαντάτε, όμως απαράδεκτες κλήσεις σε απολογία συνδικαλιστών επειδή αναδεικνύουν τις επικίνδυνες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό όπως της Προέδρου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών ή των Προέδρων των Σωματείων στα νοσοκομεία Γιαννιτσάκη, δεν σας κάνετε, αλλά και άλλους συνδικαλιστές. Όμως να ξέρετε, τέτοιες ενέργειες μεγαλώνουν την αγανάκτηση των υγειονομικών και βοηθάνε στη συνειδητοποίηση του οργανωμένου αγώνα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο, αφού και η πρωτοβάθμια υγεία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τι να προτοπεί κανείς? Αποδεκατισμένα τα δημόσια κέντρα υγείας από βασικές ιατρικές ειδικότητες και μετά λέτε ότι λειτουργούν. Κοροϊδεύετε. Το κέντρο υγείας Αλαμίνας με 80.000 κατοίκους και τα καλοκαίρια και Σαββατοκύριακα πάνω από 200.000 στο νησί δεν λειτουργεί μικροβιολογικό, καρδιολογικό και άλλες ειδικότητες. Γιατροί συνταξιοδοτούνται χωρίς αναπλήρωση. Το κέντρο ή ακόμα το κέντρο υγείας στην αφιγοεπισκευαστική ζώνη που συχνά γίνονται ατυχήματα έκλεισε. Ενώ το πρώην ΙΚΑ λειτουργεί με τεράστιες ελλείψεις και δίπλα που είναι η Κόσκο, το κέντρο υγείας της Δραπετσόνας δεν έχει γενικό γιατρό, ούτε παθολόγο, ούτε ορθοπαιδικό. Αλλά και άλλες ειδικότητες επισκέπτες είναι μια φορά στις 15 μέρες ή μια φορά το μήνα. Αυτή η κατάσταση είναι λίγο πολύ παντού. Συνεπώς, ούτε πρόληψη μπορεί να υπάρξει, αλλά κυρίως δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ο κάθε εργαζόμενος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη φροντίδα της υγείας του. Αφού αν και πληρώνει η ασφαλιστική εισφορά, ολοκληρώνω. Για να μην κάνετε καλείται να ξαναπληρώσει στον ιδιώτη. Να γιατί μειώνεται ο μέσος όρος ζωής λίγο, κυρία συνάδελφε. Και δίκαιες κυρία συνάδελφε, παρακαλώ λίγο. Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ. Και το παρακαλώ, κυρία συνάδελφε. Μαζί τους, ολοκλήρωση. Παρακαλώ. Ήθελα να πω ότι μπορείτε να κάνετε χρήση της δευτερολογίας σας, αν θέλατε, σε κάθε περίπτωση. Αυτό ήθελα να σας πω. Για σας το έλεγα. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνω. Και εγώ ευχαριστώ. Δίκαιες λοιπόν οι μαζικές κινητοποιήσεις υγειονομικών παντού σε όλη την Ελλάδα. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές, γιατί αρνείται μέτρα θωράκισης του συστήματος υγείας σε όφελος του λαού και κάνει ό,τι μπορεί για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον αγώνα για υγεία, λαϊκό αγαθό και διασφαλισμένο για όλους είναι στο πλευρό των υγειονομικών που δεν δέχονται να γίνουν έμποροι της υγείας και να έχουν ασθενείς πελάτες. Είμαστε στο πλευρό των ασθενών του λαού που δεν αντέχει να πληρώνει άλλο για υπηρεσίες υγείας που δικαιούται. Παλεύουμε για ενιαίο, σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας, πανελλαδικά ανεπτυγμένο, με κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως και επαρκώς χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να αντιστοιχήσουν τις διεκδικήσεις τους με τις σύγχρονες ανάγκες τους.